Καλημέρα φίλοι μου από το Ασπίδια Radio. Μαζί σας η Αλεξάνδρα Μεντός κρατήσει τροφιά με το ραδιοφωνικό ταξίδι. Εκτός από αυτό όμως θα έχουμε στην παρέα μας και τον Παναγιώτη Λογιώτη, που θα τον γνωρίσουμε, θα τον αγαπήσουμε μέσα από τα τραγούδια του και όχι μόνο, θα τον γνωρίσουμε και καλύτερα. Τι εννοώ, θα έχουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Παναγιώτη και πραγματικά θα μας πει πάρα πολλά πράγματα, τόσο για τη ζωή του αλλά και για την καριέρα του. Θα μάθουμε λοιπόν εδώ πότε ξεκίνησε το τραγούδι αλλά και πώς θα πήγε ως τώρα. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Παναγιώτη Λογιώτη. Καλώς ήρθες στην παρέα του Ασπίδια Radio, Παναγιώτη μου. Γεια σας, χαίρομαι που είμαι και εγώ στην παρέα σας σήμερα. Μια παρέα μεγάλη που πραγματικά όσο πάει μεγαλώνει και αυτό είναι το πιο σπουδαίο θα έλεγα. Είναι σημαντικό όλος ο ελληνισμός να γίνεται μια παρέα μέσω ενός εντρενετικού ραδιοφώνου. Έχει τύχει να ταξιδέψεις ποτέ εκτός Ελλάδας, Παναγιώτη? Στο μόνο μέρος που έχω ταξιδέψει είναι στην Ισπανία. Πήγα στο γάμο του αδερφού μου. Εξωτερικό δεν έχω πάει κάπου αλλού. Πώς σου φάνηκε? Εγώ πήγα στη Γρανάδα. Εκεί παντρεύτηκε ο αδερφός μου. Μια πολύ ωραία, πολύ γραφική. Mm-hmm. Με αρκετό πληθυσμό. Βέβαια η κουλτούρα μας μοιάζει αρκετά. Οι Ισπανοί με τους Έλληνες έχουμε πολλές ομοιότητες. Οπότε αισθανόμουν και οικία πολύ. Το πιο σπουδαίο θα έλεγα αυτό. Έμεινες καιρό εκεί? Εκεί μείναμε περίπου μια μισή εβδομάδα. Είχαμε πάει νωρίτερα για τις ετοιμασίες και τα λοιπά. Mm-hmm. Με τους γονείς. Ξέρετε πως είναι αυτά. Σου ήταν δύσκολη η προσαρμογή έστω για αυτή τη μια μισή εβδομάδα? Δύσκολη δεν θα την έλεγα, απλά λίγο περίεργα είναι όταν έχεις συνηθίσει, ξέρεις, όλοι να μιλάνε την ίδια γλώσσα και ξαφνικά να είσαι εσύ ξένος κάπου, σου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά πιστεύω ο άνθρωπος έχει έτσι την ικανότητα να προσαρμόζεται εύκολα και όπως σου είπα μοιάζουμε και σαν λαοί και πιστεύω θα μπορούσα και να ζήσω εκεί. Α, τέλεια. Σιγά σιγά. Είναι και η κουλτούρα μας πολύ, πολύ ίδια. Και πιστεύω θα μπορούσα άνετα να ζήσω και να προσαρμοστώ σχετικά γρήγορα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, που έκανα το βήμα και ήρθα στη Νέα Υόρκη, επειδή οι κουλτούρες είναι πολύ πιο διαφορετικές και ο τρόπος ζωής, να σου δώσω να καταλάβεις, δυσκολεύτηκα λίγο στην προσαρμογή. Γι' αυτό σε ρώτησα για την Ισπανία, μια που το ζήσες για λίγο. Ναι, σίγουρα είναι διαφορετικές τελείως κουλτούρες στη Νέα Υόρκη, η Αμερική με την Ελλάδα, και σίγουρα θα σου ήταν λίγο πιο δύσκολο εσένα. Τώρα βέβαια έχω προσαρμοστεί αρκετά, 5 χρόνια είναι αυτά, δεν είναι και λίγα, αλλά εντάξει. 5 χρόνια. Είσαι πλέον Αμερικάνα, αλλά βέβαια έχεις μέσα σου και τον ελληνισμό που δεν βγαίνει αυτό ό,τι και να γίνει. Ακριβώς έτσι. Για τώρα να σε γνωρίσουμε καλύτερα, για πες μου, πώς γεννήθηκες και πού μεγάλωσες, Παναγιώτη? Εγώ έχω γεννηθεί στην Πελοπόννησο, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Είμαι στα 29 τώρα. Έχω μεγαλώσει εδώ και δουλεύω και αυτό το καιρό εδώ στην Καλαμάτα. Είμαι σε διάφορα έτσι, μαγαζιά, νυχτερινά κέντρα της πόλης. Και είναι μια πόλη ήρεμη θα έλεγα, και όλοι είμαστε εδώ, ας πούμε, είμαστε γνωστοί πάνω κάτω. Ο πληθυσμός δεν είναι πολύ μεγάλος και γνωρίζουμε ένας τον άλλον πάνω κάτω. Θα λέγαμε μια μικρή κοινωνία που πραγματικά βγαίνεις έξω και λες μια καλημέρα σε όποιον περάσει. Ακριβώς, ακριβώς έτσι σε όλες τις επαρχιώτικες πόλεις πιστεύω αυτό γίνεται, όπως είναι και Τρίπολη, Σπάρτη, Βόλος, Λάρισα, αυτά είναι κλειστές κοινωνίες και γνωρίζω ένας τον άλλον. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια σε μια έτσι κλειστή κοινωνία? Εγώ... και θα έλεγα πιο πολύ οικογενειακό ότι θα είναι το μέρος εκεί που είσαι τώρα. Ναι, η Καλαμάτα συνδυάζει έτσι βουνό και θάλασσα, έτσι είναι όπως το είπες,
μια Κυριακή μια οικογένεια μπορεί άνετα να κάνει μια εξόρμηση εκδρομική και προς Βέργα που έχουμε εδώ και Στούπα, αν έχεις ακουστά, Την έχω ακουστεί. Κορώνη Μεθώνη. Ναι, Κορώνη Μεθώνη προς Πεταλίδη, εκείνα τα μέρη, Πύλο, είναι πολύ ωραία μέρη εδώ στη Μεσσηνία. Εγώ πήγαινα και μικρός βέβαια, μας έχουν και με το σχολείο πάει. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν εδώ κυρίως όπως κάθε παιδί, και εγώ είχαμε τα διαβάσματά μας, τις ανησυχίες μας. Βέβαια εγώ είχα έτσι περισσότερο αγάπη με τη μουσική και από μικρός έτσι ασχολιόμουν με διάφορα έχορδα. Μάλιστα ζητούσα, θυμάμαι μικρός, εκείνες τις μικρές τις κιθάρες που πουλάγανε στα πανηγύρια. Ζήταγα από τον πατέρα μου, του λέω θέλω να μου πάρεις μια τέτοια. Αυτή ήταν η πρώτη μου κιθάρα, η κλασική, η πλαστική. Έτσι ξεκίνησες λοιπόν κιόλας, ε. Ναι, μου άρεσε να ασχολούμαι και αυθόρμητα. Δηλαδή, αυτό το κλασικό που λένε χτύπαγα κατσαρόλες, έκανα ρυθμό του περλέκι όπου έβρισκα ήχο. Μου έβγαινε πηγαία αυτό να το κάνω και σιγά σιγά άρχιζα να ασχολούμαι με έχορδα χωρίς να ξέρω. Άρχισα μόνος μου έτσι να γρατζουνάω. Μετά μου πήρε μπουζούκι ο πατέρας μου, λέει ασχοληθείς με το μπουζούκι, είναι έτσι και το εθνικό μας όργανο. Οπότε με αυτό ξεκίνησα πιο σοβαρά και πήγα σε δάσκαλο εκεί στο δημοτικό που ήμουν και άρχισα έτσι να μαθαίνω τραγουδάκια, να μαθαίνω τις νότες, το πεντάγραμμο κτλ. Αργότερα λίγο το άφησα και ασχολήθηκα περισσότερο έτσι με το... Μ' άρεσε να τραγουδάω. Ανακάλυψα περισσότερο παρά να παίζω. Οπότε τραγουδούσα μεν κρυφά λίγο γιατί ντρεπόμουν κιόλας σαν μικρός. Μετά βέβαια, αφού ανέβηκα πρώτη φορά σε κοινό, περάσαν όλα αυτά οι ντροπές. Ξεκίνησες δηλαδή να μαθαίνεις μουσικό όργανο σε σχολείο. Άρα στην αρχή ήσουν αυτοδίδακτος, μετά έκανες Όχι, μαθήματα στο κανονικά. σχολείο πήγα. Ναι. Ήμουν αυτοδίδακτος, δηλαδή γρατζουνούσα μόνος μου ό,τι άκουγα και μ' άρεσε. Άκουγα μουσική, έβαζα στο κασετόφωνο και έπαιζα κι εγώ από πάνω. Προσπαθούσα να το παίξω ίδιο. Μετά πήγα σε σχολή, μουσική σχολή, εδώ στην Καλαμάτα, σε μια ιδιωτική, αλλά δεν την ολοκλήρωσα. Μετά, πώς το λένε, μπλέξαμε και με τα φροντιστήρια και με τα μαθήματα τα υπόλοιπα, οπότε δεν έπρεπε να διαλέξω περισσότερο το χρόνο μου στα μαθήματα και έτσι το άφησα. Βέβαια μετά άρχισα να, επειδή με τρώγαν τα χέρια μου που λένε, βρήκα μια κιθάρα και άρχισα να μαθαίνω κιθάρα μόνος μου από το ίντερνετ, να βλέπω συγχορδίες, ακόρντα, μελωδίες. Και έτσι δηλαδή από αυτές τις γνώσεις που έχω στην κιθάρα άρχισα να γράφω και στίχο και μουσική. Πάνω στα κόρντα έβαζα μελωδίες και σιγά σιγά έτσι ολοκλήρωνα, άρχισα να και έφτιαχνα τραγούδια. Οπότε ουσιαστικά είσαι αυτοδίδακτος και με μεράκι και Ναι. θέληση πολύ κατάφερες να μάθεις κιθάρα και να το εξελίξεις αυτό περισσότερο. Ακριβώς έτσι, έχω μεράκι και δεν περνάει η μέρα που έτσι έστω λίγο να μην την πιάσω την κιθάρα, λίγο έτσι να παίξω κάτι ή να ακούσω κάτι. Είναι, πώς το λένε, σαν τροφή καθημερινή. Εκτός όμως από τη μουσική, ασχολείσαι με κάτι άλλο, Παναγιώτη. Εδώ έχω τελειώσει σε ένα ΙΕΚ, δημόσιο τεχνικός κινητής τηλεφωνίας. Βέβαια δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Και γενικά με δουλειές του ποδαριού περισσότερο που λέμε, και στα 17, στα 18 λιπεράσαμε και από σερβιτόρι και ήμουν και πολιτής στη Vodafone, Διάφορα. τέτοιες Καταλαβαίνω. δουλειές, τέτοιες δουλειές, ναι. Αλλά μετά όσο από τότε που άρχισα να τραγουδάω με έχει κερδίσει αυτό.
Και το κάνω επαγγελματικά πλέον και ούτε εγώ το έχω αφήσει, ούτε αυτό εμένα. Σε ποια ηλικία αποφάσισες να ασχοληθείς με το τραγούδι πιο κύρια? Να πεις ναι, εγώ θα μάθω από εδώ και πέρα και θα ασχοληθώ τώρα πια μόνο με το τραγούδι, με τίποτα άλλο. Εγώ τραγουδούσα πάνω, μου άρεσε πάρα πολύ ο Σταμάτης Κόκοτας και τραγουδούσα τραγούδια του απάνω στη φωνή του και λέω μου αρέσει αυτό που ακούω και ήξερα ότι τραγουδάω, ότι μπορώ να τραγουδήσω πριν μου το πει κάποιος, ας πούμε, επιβεβαιωμένα. Ναι. Έτσι ήμουν σερβιτόρο σε ένα μαγαζί, σε ένα ρακάδικο εδώ στην πόλη, στην Καλαμάτα. Είχε live αυτό το μαγαζί σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε στο τέλος κάθε live ανέβαινε όποιος ήθελε, ο τραγουδιστής που τραγουδούσε φώναζε τον κόσμο, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τραγουδήσει. Εγώ δεν σήκωσα ποτέ το χέρι μου την πρώτη χρονιά. Ντρεπόμουν να ανέβω πάνω να τραγουδήσω, είχα άγχος κτλ. Οπότε την επόμενη χρονιά, καθώς ήμουν στον πάγκο εκεί και οργάνωνα ποτήρια, άρχισα να τραγουδάω μόνος μου, με άκουσε η μαγείρισα μέσα και το ίδιο βράδυ άρχισε να φωνάζει «Σηκώστε τον Παναγιώτη, σηκώστε τον Παναγιώτη απάνω». Να ανέβει να τραγουδήσει. Οπότε ήθελα δεν ήθελα, ανέβηκα. Θυμάμαι, είπα τότε είχε βγει τα γενέθλια του Νότι Σφακιανάκη, αυτό Ναι. είπα, και αυτό ήταν. Εκεί άρχισα, την επόμενη μέρα μου είπε το αφεντικό εκεί του στο Ρακάδηγο, αφήνεις το δίσκο και θα βιάσεις το μικρόφωνο. Σε θέλω τραγουδιστή εδώ πέρα. Ας το δίσκο. Οπότε έτσι άρχισα πιο επαγγελματικά να ασχολούμαι από αυτό το μαγαζί, από αυτό το ρακάδικο και γνωρίστηκα με μουσικούς και άρχισα να φτιάχνω ρεπερτόριο, να ακούω τραγούδια, να περνάω τραγούδια λαϊκά πιο, και ελαφρολαϊκά και έντεχνα να αναπτύξω έτσι ένα αρκετά μεγάλο ρεπερτόριο όπου ακόμα και σε πανηγύρια εδώ που κάνουμε στη Μεσσηνία να μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλες τις δουλειές και μουσικές εκδηλώσεις. Οπότε φαντάζομαι μια έκπληξη για σένα το να σε φωνάξει τώρα κάποιος πάνω στην πίστα, να μην έχεις ξανανέβει ποτέ, να προσπαθείς να διαχειριστείς όλο αυτό, γιατί Ακριβώς. εκτός από το άγχος που φαντάζομαι και την τροπή που θα είχες, να διαχειριστείς Ναι, και ακριβώς. τα τραγούδια που θα έλεγες εκείνη τη στιγμή, γιατί φαντάζομαι δεν θα ήσουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ήμουν ακριβώς. Βέβαια, επειδή το τραγουδούσα, ήξερα τους στίχους απ' έξω. Εννοείται πως είχα άγχος και όταν ανεβαίνεις πρώτη φορά και σε κοιτάνε τόσα μάτια, υπάρχει και νιώθεις πως εκτίθεσαι, οπότε αυτό δημιουργεί περισσότερο άγχος, αλλά άρεσε τελικά, όπως το τραγούδισα, ενθουσιάστηκε το αφεντικό. Οπότε αυτό μου είπε την επόμενη, άσε το δίσκο και το σερβιτόρο, πιάσε το μικρόφωνο σιγά σιγά. Οπότε ήταν και ένα ξεκίνημα και νομίζω ότι ήταν και ο άνθρωπος που σε βοήθησε και στα πρώτα σου βήματα. Να σου δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσεις το όνειρό σου και να το κάνεις πραγματικότητα. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ο κύριος Λουκάς, καλή του ώρα όπου ήταν και τότε ο πρώτος που με άκουσε και μάλιστα ο γιος του την επόμενη χρονιά άνοιξε ένα μαγαζί μπουζουξίδικο, οπότε ήμουνα και σε αυτό τυχερός και από το Ρακάδικο πήγα την επόμενη χρονιά στο μαγαζί του γιου του όπου ήταν πιο επαγγελματικά από την άποψη ότι εκεί είδα πώς γίνονται οι πρόβες σε ένα μαγαζί, είδα πώς πρέπει να χειριστείς τον κόσμο για να περάσει καλά. Ήταν ένα σχολείο για μένα, εδώ Φραντζέλικο λεγόταν στην Καλαμάτα. Αλλά ναι, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με άκουσε και μάλιστα μου έλεγε και τραγούδια να περάσω. Μου έλεγε να περάσει του Μητσιά, του Νταλάρα, του Καζατζίδη, του Διονυσίου. Μου είχε πει διάφορα κομμάτια και τον άκουσα.
γιατί και εκείνος έπαιζε κιθάρα παλιότερα, μου είχε πει, οπότε είχε κάποιες γνώσεις μέσα στη μουσική, οπότε μου είπε διάφορα κομμάτια και τα χρησιμοποιώ ακόμα, μου χρειάστηκαν τελικά και όποτε τον δω πρέπει να τον ευχαριστήσω, γιατί έχω χρόνια να τον δω. Φαντάζομαι έτσι ότι είναι και... σε έβαλε σε ένα δρόμο, θα έλεγα εγώ. Ήτανε τα ακούσματά σου και όλα σε αυτά, δηλαδή τα τραγούδια που σου πρότεινε, το να παίξεις την τελάρα, το να πεις τον έναν τον άλλο τραγουδιστή, ήταν και τα ακούσματά σου, τα ήξερες τα κομμάτια, σ' αρέσανε? Η αλήθεια είναι ναι, περιέργως. Εγώ, ας πούμε, άλλα παιδιά στην ηλικία μου τότε άκουγαν το Μαζονάκι, Βανδύ, Ρέμο. Εμένα μου άρεσε και πιο μικρός, και στα 10 μου και 15 χρονών που ήμουνα, εμένα, όπως είπα πριν, μου άρεσε ο Σταμάτης Κόκοτας πολύ και άκουγα πολύ, άκουγα παλιούς τραγουδιστές. Έπαιρνα CD, πήγαινα με το Χαρτζηλίκι, αγόραζα Ζαμπέτα, εννοείται το Σταμάτη Κόκοτα, είχα πάρει όλους τους δίσκους. Μου άρεσε πάρα πολύ η χρειά του και ουσιαστικά μελέτησα απάνω στο Σταμάτη Κόκοτα, όταν ανακάλυψα ότι μπορώ και εγώ να τραγουδάω, Διονυσίου και Καζατζήλη, άκουγα πολλά κομμάτια, πολλά τραγούδια που έμειναν κλασικά και έτσι, χωρίς να το θέλω κιόλας, έφτιαχνα και ρεπερτόριο από μικρός, γιατί τα άκουγα και τα μάθαινα και όλας ταυτόχρονα. Οπότε ναι, τα ακούσματά μου ήταν έτσι στο πιο λαϊκά, αρκετά λαϊκά. Συνεχίζεις και τώρα στο λαϊκό κομμάτι ή πάει τώρα σε άλλη κατηγορία και προσπαθείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, Παναγιώτη? Κοιτάξτε, αναγκαστικά ακολουθάμε το κύμα της εποχής, της κάθε εποχής. Τώρα και εδώ στην Ελλάδα η δισκογραφία έχει γίνει πιο pop από το, από παλιότερα χρόνια που ήταν πιο λαϊκό. Στα live το πρώτο πρόγραμμα κινείται σε pop κομμάτια, καινούργια κομμάτια, πιο μοντέρνα. Βέβαια, στο δεύτερο λαϊκό που λέμε το ελεύθερο, θα πούμε και Καζατζίδη και Διονυσίου και όλα αυτά τα παλιά, τα κλασικά κομμάτια, γιατί τα ζητάει και ο κόσμος. Είναι στο DNA του κόσμου. Πιστεύω δεν πρόκειται αυτά να σβήσουν. Και ας μην... Δηλαδή βλέπω η δισκογραφία... Δεν υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία πολύ μπουζούκι μέσα, αρχίζει και φεύγει το εθνικό μας όργανο, όμως πιστεύω στα live θα ακούγονται πάντα και θα τα ζητάει ο κόσμος. Δηλαδή το Βρέχει Φωτιά, το Μερτικό Μου, Απ' τη Χαρά, αυτά τα τραγούδια δεν πρόκειται να σβήσουν στο χρόνο ποτέ. Και είναι, θα συμφωνώ μαζί σου, διαχρονικά, και πιστεύω ότι όλοι έχουμε μεγαλώσει με τα ίδια ακούσματα. Γιατί πραγματικά ο Καζατζίδης, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από το θάνατό του, έχει αφήσει ένα σχολείο από πίσω. Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά και πιο μικροί από μένα και παιδιά στο μαγαζί το περσινό που εμφανιζόμουν, έρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, πενταήμερες σχολικές εκδρομές. Και μου έκανε εντύπωση που ζητούσαν να χορέψουν το άδειο πακέτο, το Μερτικό Μου, Απ' τη Χαρά, και έτσι κλασικά παλιά τραγούδια. Και μου είχε κάνει εντύπωση και δεν ζητούσαν περισσότερο. Νόμιζα θα ζητάνε Βέρτη, Οικονομόπουλο, Παντελίδη. Yeah. Ζητούσαν βέβαια, όμως μου έκανε εντύπωση. Τα παλιά λαϊκά. Και Μητροπάνω, τη Ρόζα. Ναι, ναι, ναι. Ήθελαν να χορέψουν τα παιδιά και Ζεμπέκικο. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Μεγάλη. Αυτό νομίζω είναι και το διαχρονικό για αυτό που μένει στη ζωή μας, γιατί πραγματικά από τη στιγμή που βλέπουμε έτσι παιδιά να ζητάνε παλιά λαϊκά, είναι, πιστεύω, εκτός από την παράδοσή μας και οι ρίζες μας που ακόμα κρατάνε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σημαντικό και δείχνει αυτά τα τραγούδια για να μείνουν στο χρόνο ότι αξίζουν. Ό,τι μένει στο χρόνο για μένα αξίζει. Βλέπουμε, έχουμε δει παραδείγματα τραγουδιών όπου είναι του ενός, δύο, τρεις μήνες και μετά τα ξεχνάμε. Δεν θυμόμαστε καν το ρεφρέν τους. Ακριβώς έτσι. Δεν μου λες τώρα το «Κι αν σου μιλώ», πώς ήρθε στη ζωή μας?
το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, επειδή γράφω γενικά, έχω γράψει γύρω στα 30-40 έτσι, κομμάτια δικά μου που είναι στο σιρτάρι που λέμε. Αυτό το κομμάτι το είχα γράψει πριν 3 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Και το είχα στο σιρτάρι. Οπότε, καθώς έκανα το... ήμουν στο Facebook, είδα μια ανάρτηση της Free Records, μιας εταιρείας, όπου διοργάνωσε έναν μουσικό διαγωνισμό. Είχε δικαίωμα ο καθένας να στείλει 3 κομμάτια demo, τα οποία θα πέρναγαν από κάποια επιτροπή, και στη συνέχεια από τις πόσες συμμετοχές, δεν ξέρω πόσες ήταν, 600-700, θα έβγαινε η τελική 25. Οπότε λέω κι εγώ να μην στείλω, λέω ας στείλω, γιατί να το έχω στο σιρτάρι. Έστειλα 3, και πέρασε αυτό το «Κι αν σου μιλώ», διαλέξαν αυτό και πέρασε στην 25. Και στη συνέχεια υπήρχε, η εταιρεία δημιούργησε μια εφαρμογή όπου ψήφιζε και ο κόσμος για το ποιος θα βγει στην πρώτη, στη δεύτερη, τρίτη, πέμπτη θέση. Αυτό κράτησε περίπου 1 μήνα. Έβαλα και εγώ βέβαια το χεράκι μου, είπα σε συγγενείς, φίλους από εδώ, από εκεί, ψηφίστε με, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά φαντάζομαι, και κατάφερε το τραγούδι, βγήκε 3. Και οι πρώτοι 3 κέρδιζαν ως βραβείο, είχαν την προώθηση των κομματιών τους και την επίσημη κυκλοφορία με στούντιο και κανονικά ενορχιστρωμένο το κομμάτι. Οπότε έτσι βγήκε το «Κι αν σου μιλώ», από πλέον έχει δισκογραφική στέγη, γιατί παλιότερα είχα κάνει και άλλα κομμάτια δικά μου με ένα φίλο. Ναι. Και απλά τα είχαμε βάλει στο YouTube, τα είχαμε ανεβάσει. Πλέον είναι ανεβασμένο από επίσημο κανάλι δισκογραφικής και για τα δεδομένα καλά είναι. Καλά πάμε. Μία έκπληξη για σένα, δηλαδή. Αυτό το κομμάτι ήταν μία έκπληξη για σένα. Το να στείλεις 3 κομμάτια, το να βγεις και να βγεις μετά τρίτος, φαντάζομαι ότι ήταν για σένα το πιο καλό σημείο. Δηλαδή, η πιο καλή στιγμή της ζωής σου, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι, εντάξει, δεν αρέσουν μόνο σε μένα αυτά που γράφω, αρέσουν και σε άλλους. Οπότε, όντως ήταν μια επιβεβαίωση για μένα, γιατί πέρασε από αρκετές συμμετοχές και μέχρι τώρα τα δείγματα είναι καλά. Αρέσει. Αρέσει αρκετά το τραγούδι. Και ελπίζω να άρεσε και σε σένα. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό θα πάμε να το περάσουμε και να το ακούσει και ο κόσμος. Και πραγματικά θα χαρούμε πολύ να μας στείλουν τα μηνύματά τους και να μας πούνε και οι ίδιοι αν τους άρεσε ή όχι το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε «Κι αν σου μιλώ», Παναγιώτης Λογιώτης, και πανερχόμαστε. Γυρίσαμε εδώ με τον Παναγιώτη Λογιώτη και πραγματικά αυτά που μας λέει είναι μοναδικά. Για πες μου τώρα, Παναγιώτη, ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησες και πώς ήταν σαν εμπειρία η ηχογράφηση? Το πρώτο τραγούδι που έγραψα σε στούντιο λεγόταν «Λεωφόρο Βουλιαγμένης», ένα ατμοσφαιρικό ζεϊμπέκικο όπου μου είχε γράψει ένας φίλος τυπουργός. Η εμπειρία μου στο στούντιο μου άφησε εμπειρίες. Η εμπειρία αυτή άφησε καλές εμπειρίες που λένε. Δηλαδή κατάλαβα πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα ώστε το τραγούδι να βγει στα ραδιόφωνα και να τα ακούει ο κόσμος. Άκουσα και τη φωνή μου από το στούντιο, δηλαδή, γιατί αλλιώς την ακούμε στο κεφάλι μας και αλλιώς από τα ηχεία. Ναι. Όχι, ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή εμπειρία να γράψω, και πάνε γύρω στα 8 χρόνια. Ήμουνα μικρός για να κάνω δισκογραφία, αλλά ήμουν και τυχερός ταυτόχρονα. «Λεωφόρο Βουλιαγμένης» λεγόταν το κομμάτι. Υπάρχει στο YouTube, όποιος θέλει να το ακούσει και αυτό. Αυτό ένα κομμάτι το αγάπησα αυτό, και το αγάπησανε και όσοι
το ακούσανε για πρώτη φορά και στα μαγαζιά εδώ που το έλεγα, και όντως είχε την απήχηση που περίμενα. Δηλαδή δεν ήταν ένα τραγούδι που το άκουσαν και δεν το ξαναζήτησαν, μου το ζητούσανε και αυτό με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Αυτό είναι το παν, το να κάνεις πράγματα και μετά από λίγο να ανταμείβεσαι για αυτό που πραγματικά αγαπάς. Γιατί αυτό το κατάλαβα, Παναγιώτη, ότι αυτό που κάνεις το αγαπάς τόσο πολύ και το υποστηρίζεις τόσο καλά που βγαίνουν μοναδικά αποτελέσματα. Τώρα... Έτσι είναι, όταν το αγαπάς και δουλεύεις θα έχεις και αποτέλεσμα, σίγουρα. Όπως είπαμε και πριν, γράφεις και στίχους και μουσική. Είναι δύσκολο για κάποιον να γράψει. Πώς σου ήρθε αυτό? Δεν ξέρω αν είναι για κάποιον δύσκολο ή εύκολο. Για μένα είναι εύκολο, θα έλεγα. Βρίσκω ένα θέμα για να γράψω. Πάντα πρέπει να έχω στο μυαλό μου ένα θέμα. Σίγουρα το κυριότερο θέμα, και γιατί είναι το νούμερο ένα νόημα της ζωής, είναι ο έρωτας και η αγάπη. Και γι' αυτό και το 90% των τραγουδιών μιλούν για τον έρωτα και την αγάπη. Οπότε και εμένα μου έβγαιναν πιο ερωτικοί στίχοι και πιο πολλές μπαλάντες κυρίως από χορευτικά. Αυτό μου έβγαινε πηγαία και αυτό... Έτσι δηλαδή ασχολήθηκα περισσότερο στον ερωτικό στίχο, αλλά όχι, δεν μου ήταν δύσκολο ιδιαίτερα. Όταν κατάλαβα ότι πώς μπορεί κάποιος να γράψει και πώς λειτουργεί ακούγοντας και άλλα τραγούδια και πώς μπορώ να δέσω τις ομοιοκαταληξίες και να βάλω μελωδία, σιγά σιγά μου ήταν όλο και πιο εύκολο και πιο εύκολο. Βέβαια είναι κάποια κομμάτια που σίγουρα είναι πιο καλά από κάποια άλλα αντικειμενικά. Δηλαδή εγώ από τα 40 κομμάτια που έχω γράψει έχω ξεχωρίσει 5-6 σαν τα πιο καλά μου τραγούδια και ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ηχογραφήσω και αυτά επίσημα σε στούντιο και να τα κυκλοφορήσω. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι σου, τα αισθήματά σου, και επανερχόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη, Παναγιώτης Λογιώτης. Λέγαμε ότι γράφει δικά του τραγούδια και πραγματικά αυτό που έχει το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Δηλαδή, τι εννοώ? Πολύ λίγοι εκφράζονται σε χαρτί ή ακόμα τώρα πια σε τάμπλετ, σε κινητά, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά. Το να πάρεις βιώματα μέσα από τη ζωή, αλλά και διάφορες ιστορίες να πλάθεις με το μυαλό σου και να τα αποτυπώνεις σε χαρτί. Σωστά τα λέω, Παναγιώτη? Έτσι, έτσι είναι. Ότι συναισθήματα που υπάρχουν στην ψυχή σου, να μπορείς να τα βάλεις σε λέξεις και χαρτί, είναι πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, και να τα μοιράζεσαι κιόλας. Να τα κάνεις τραγούδια και να τα μοιράζεσαι με κόσμο. Να σου αυτό είναι ουσιαστικά ο συνθέτης. Να σε ρωτήσω τώρα, Παναγιώτη, είναι τώρα, σου έρχεται σε ένα εύκολο όταν μπαίνεις μέσα στο στούντιο να ηχογραφείς το δικό σου τραγούδι? Οι άνθρωποι που είναι τριγύρω σου, η μουσική, ή ο άνθρωπος που είναι στην κονσόλα, έχεις μία μικρή αγωνία το πώς θα δουν το τραγούδι σου? Ναι, πάντα. Έχω φίλους μουσικούς που πάντα ρωτάω τη γνώμη τους για τα τραγούδια μου, και αν τους αρέσουν, πώς ακούγεται εκείνο, πώς ακούγεται το άλλο. Συνήθως αρέσουν και παίρνω έτσι τα εύσημα, αλλά ναι, πάντα υπάρχει άγχος, και την ώρα που ηχογραφώ θέλω όσο γίνεται να βγει καλύτερο το αποτέλεσμα, και εντάξει, συνήθως βγαίνει. Είχες κάποιον καλλιτέχνη σαν πρότυπο, εκτός από το Σταμάτη Κόγωτα που ήταν, ξέρεις, στην παλιά εποχή, να πεις κάτι θέλω να μοιάσω σε εκείνον, θα πάρω ορισμένα στοιχεία του, ορισμένα κομμάτια του και θα προσπαθήσω να αυτός όπως τα εκεί? Μπράβο, πάλι σε Σταμάτη θα πάω, στο Σταμάτη Γονίδη τώρα. Από Σταμάτη σε Σταμάτη, τέλεια. Ακριβώς, έτσι, έτσι, έτσι. Μικρός μου άρεσε Σταμάτης Κόγωτας, και ακόμα βέβαια είχε θεά του πολύ και τα τραγούδια του που ήταν πολύ γλυκά τραγούδια όλα. Μεγαλώνοντας άρχισα να ανακαλύπτω ακούγοντας και άλλους
έτσι, οι καλλιτέχνες. Ο Σταμάτης Γονίδης... Ήταν αυτός που σε γέμιζε? Ναι, όλοι οι τραγουδιστές της νέας εποχής έχουν περάσει από το τρυπάκι να ακούσουν το Σταμάτη Γονίδη και τις τεχνικές που κάνει, γιατί όντως αυτά τα γυρίσματα που έχει είναι φοβερά και όλοι που ασχολιόμαστε με το τραγούδι θα θέλαμε να πλησιάσουμε τις τεχνικές του. Οπότε και εγώ εκεί άρχισα να ακούω και περισσότερο οι μπαλάντες του. Οι μπαλάντες του Σταμάτη Γονίδη είναι μία και μία όλες. Ναι, μοναδικές. Δεν ξέρω, βγάζει συνέστημα. Δεν ξέρω, κάτι βγάζει που πραγματικά σε ταξιδεύει μαζί με το τραγούδι. Ναι. Ο Σταμάτης Γονίδης είναι και λαϊκός τραγουδιστής και έχει και κάτι πιο jazz soul στη φωνή του. Κάνει έτσι διάφορα πράγματα, όπως το καλύτερο για μένα ερωτικό κομμάτι στην Ελλάδα είναι το «Όλα σ' αγαπάνε». Α, ναι, μοναδικό. Εκεί έχει διάφορες έτσι, επιρροές και από soul μουσική. Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό που έμπλεκε και σε άλλα τραγούδια και το λαϊκό κομμάτι και πιο funk και soul έτσι, επιρροές. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το είδος. Και άρχισα να τον μελετάω. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά σε οριμάσανε σαν άνθρωπο. Τι θέλω να πω, δηλαδή το ξεκίνημά σου στην αρχή έως τώρα, έχεις δει αλλαγές στον εαυτό σου? Εννοείς στο χαρακτήρα μου και τραγουδιστικά? Στο χαρακτήρα σου, από την αρχή που ξεκίνησες να μπαίνεις σε αυτό το χώρο έως τώρα, έχεις δει αλλαγές στον τρόπο σκέψη, στον τρόπο που εκφράζεσαι με τους ανθρώπους σου? Ναι, κατάλαβα. Αυτό αναγκαστικά έγινε όταν μεγαλώνοντας, βέβαια αλλάζουν και οι ανάγκες, κάθε ηλικία έχει τις ανάγκες του, mm-hmm. ανάγκες της που λέμε. Σίγουρα όταν μπήκα στο χώρο του τραγουδιού και συναναστρεφόμουν με περισσότερο κόσμο, είδα αλλαγές στον εαυτό μου που εγώ πάντα από μικρός ήμουν πιο έτσι, ήμουν ευαίσθητος, πιο συναισθαλμένος και χαμηλών τόνων. Και όταν μπήκα σε αυτό το χώρο έτσι με τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, που έπρεπε να μιλάω με κόσμο ή να κάνω τον κόσμο να περάσει καλά, είδα αυτή την αλλαγή στον εαυτό μου, ότι σιγά σιγά έφυγε κάποιες ευαισθησίες που είχα, κάποιοι φόβοι, κάποιες ντροπές. Είδα αυτό σιγά σιγά να αλλάζει μέσα μου και να γίνομαι πιο σκληρός, από την έννοια ότι να μην στεναχωριέμαι τόσο εύκολα όσο παλιότερα. Και αυτό όντως μου έκανε καλό και πιστεύω ότι ήρθε σιγά σιγά από αυτό το χώρο, γιατί θες δε θες θα κολυμπήσεις. Αφού σου αρέσει αυτό και θες να πας σε ένα μαγαζί να τραγουδήσεις, θα υποστείς και όλες τις ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχει ένας τέτοιος χώρος. Σου έχει τύχει τόσα χρόνια που δουλεύεις και πραγματικά σε πολλά μαγαζιά, φαντάζομαι έχουν έρθει πάρα πολλοί να σε δουν, να σε ξαναδούνε ή να έρθουν να σου ζητήσουν κάποιο αυτόγραφο. Έχει τύχει? Εντάξει, αυτόγραφο όχι ακόμα, γιατί τραγουδάω κυρίως τοπικά εδώ στην Καλαμάτα. Αυτόγραφο ελπίζω να μου ζητήσουν, αν γίνει, πώς το λένε, επιτυχία το τραγούδι μου και αν σου μιλώ, ή κάποια άλλη επιτυχία στο μέλλον. Όχι, ακόμα δεν μου σου γράφουν όμως. Υπάρχουν φίλοι πολλοί έτσι, που με ακολουθούν στα live και είναι σημαντικό, είναι σαν φαν μου δική μου εδώ. Είναι σημαντικό, έκτος είναι, θα έλεγα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω και με αποσυντόνισες λιγάκι, να το πω έτσι, είναι αν κάθονται παιδιά και σου γράφουνε μέσα από το Facebook να σου πούνε «Παναγιώτη, μου άρεσε το τραγούδι σου». Αυτό, πού εμφανίζεσαι αυτό το καιρό, ξέρεις, πώς επικοινωνείς με τους ανθρώπους? Ναι, η αλήθεια είναι και δεν το περίμενα. Είχα ένα προφίλ το οποίο γέμισε το πρώτο και έχω φτιάξει δεύτερο. Ειδικά στο δεύτερο έχω κάνει έτσι φίλους και εκτός της πόλης, και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, από όλη την Ελλάδα.
Και δεν το περίμενα, δηλαδή έχω καθημερινά μηνύματα που με ρωτάνε, που εμφανίζομαι, μου λένε μπράβο, ωραίο τραγούδι, το κοινοποιούν και αυτοί στο δικό τους προφίλ. Και όντως δεν περίμενα ότι ο κόσμος έτσι θα ψάξει έναν νέο καλλιτέχνη και θα τον ρωτήσει και να του πει και ένα καλό λόγο, ένα μπράβο για την προσπάθειά του. Γιατί πραγματικά τα μηνύματα αυτά, εκτός ότι θα σου πούνε ένα μπράβο, είναι και κρυφοί θαυμαστές οι οποίοι δεν σε έχουν γνωρίσει, δεν σε έχουν δει σε κάποιο live, αλλά παρόλα αυτά παρακολουθούν την πορεία σου. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έχω και κάνει έτσι 2-3 ιντερνετιακούς φίλους που όντως συμπεριφέρονται σαν πραγματικοί φίλοι. Μάλιστα έχει γίνει διαχειριστής ένας στη σελίδα μου και τον βλέπω ότι συνέχεια ασχολείται, βάζει τραγούδια δικά μου, σαν να είμαι εγώ δηλαδή, και δεν το περίμενα να ασχολείται τόσο, και όντως αυτό με χαροποιεί που υπάρχουν έστω 2-3 άτομα που έτσι προωθούν και εμένα σαν τραγουδιστή και το τραγούδι του τελευταίο. Πιστεύεις, μια που τώρα δεν έχεις ξεκινήσει και δεν έχεις πάει στο σημείο να βγάλεις ακόμα κάποιο βίντεο κλιπ, πιστεύεις ότι είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη? Φαίνεται ότι είναι σημαντικό για μένα, όμως το δικό μου μυαλό λέει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να οπτικοποιηθεί ένα τραγούδι ακόμα. Δηλαδή για μένα έτσι το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή θέλω πρώτα να ακουστεί το κομμάτι, να γίνει επιτυχία που λέμε, και αφού γίνει επιτυχία, ναι, να οπτικοποιηθεί. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και κακό κάποιος να κάνει βίντεο κλιπ. Ίσα-ίσα που τραβάει το μάτι πιο πολύ σαν βίντεο και ο άλλος θα το κάτσει να το δει στο YouTube πιο εύκολα από μια φωτογραφία σκέτη. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να γίνει επιτυχία πρώτα ένα κομμάτι και μετά να οπτικοποιηθεί, να γίνει και βίντεο κλιπ. Πιστεύεις ότι είσαι τυχερός, Παναγιώτη, με όλη την πορεία ως τώρα? Νιώθω ότι είμαι τυχερός, γιατί αναλόγως στα δεδομένα βέβαια που υπάρχουν, γιατί η μουσική και το επάγγελμα του τραγουδιστή δεν με έχει αφήσει, όπως σου είπα, και εδώ είναι λίγα τα μαγαζιά και αρκετή η μουσική και τα παιδιά που τραγουδάνε, όμως με θεωρώ τυχερό γιατί αρέσει αυτό που κάνω και κάθε χρόνο, κάθε σεζόν δουλεύω αρκετά, μπορώ να πω, χωρίς πολλά έτσι μεγάλα διαστήματα διαλύματος. Είμαι τυχερός γιατί έτυχε να με βαφτίσει ένας μεγάλος τραγουδιστής της δεκαετίας του 80, ο Γιώργος Αλαμπάσης, που είχε πει το μεγάλη επιτυχία «Σ' αγαπάω, μ' ακούς». Ναι. Οπότε και από εκεί πήρα έτσι πολλές συμβουλές και εμφανίστηκα και στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα «Όλοι καλοί χωράνε», είπα δύο κομμάτια και αυτή μεγάλη εμπειρία για μένα. Ήμουν τυχερός και σε αυτό δηλαδή, γιατί πολλά παιδιά προσπαθούν να μπουν σε μια εκπομπή, να παρουσιαστούν και δεν τα καταφέρνουν, και εμένα μου δόθηκε έτσι απλόχερα, εύκολα, όπως και πρόσφατα πάλι μέσω φίλου μου εμφανίστηκα στο πρωινό του Αντένα και είπα το «Κι αν σου μιλώ», παρουσίασα το «Κι αν σου μιλώ», και αυτό ήταν τύχη για μένα, που πάλι θα πω πολλά παιδιά θα ήθελαν και προσπαθούν να έχουν έστω 5 λεπτά στην τηλεόραση. Πιστεύεις ότι η τηλεόραση βοηθάει τον καλλιτέχνη να αναδείξει περισσότερο τη δουλειά του, ή αυτό που βοηθάει είναι περισσότερο σίγουρα το ίντερνετ? Και τα δύο, δηλαδή αναλόγως στη χρήση. Η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη. Αν γίνεται βέβαια, αν για παράδειγμα κάποιος παρουσιάζει και ακούγεται το τραγούδι του ή παρουσιάζει σε εκπομπές συνεχώς το τραγούδι του, σίγουρα θα έχει αποτέλεσμα, γιατί όπως είπα η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη. Αλλά πλέον και μέσω ίντερνετ, δηλαδή αν γίνει κάποιο upload από μεγάλο μουσικό κανάλι, πιστεύω ο κόσμος έχει την περιέργεια να ψάξει και να δει και νέες φάτσες στο YouTube, και όχι μόνο τις ήδη υπάρχοντες φίρμες που λέμε. Και το έχω διαπιστώσει αυτό, ότι ο κόσμος ψάχνει και
δεν ψυχάζεται, ας πούμε, στο Βέρτη, στον Οικονομόπουλο, ψάχνει και βλέπω και από τα views, δηλαδή, πολλών παιδιών που δεν είναι φίρμες άγνωστων, έχουν πάρα πολλά views, το ακούν το κομμάτι τους. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια, Παναγιώτη? Μετά από 10 χρόνια πάλι τον βλέπω μέσα στη μουσική, σίγουρα θα τραγουδάω, τώρα δεν ξέρω πού. Εμένα μου αρέσει να τραγουδάω, αυτό έλεγα σε ένα φίλο, λέω, ή τραγουδάω στη Σκάλα του Μιλάνου ή σε μια ταβέρνα. Εμένα μου αρέσει να τραγουδάω. Σίγουρα δεν θα το αφήσω, γιατί είναι τροφή, πως το λένε, είναι για μένα, μου αρέσει και δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθώ έστω λίγο με τρόπο τη μουσική. Ζωής. Τρόπο ζωής πια. Ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύω τώρα σε 10 χρόνια δεν ξέρω η ζωή πως θα φέρνει και που θα βρίσκομαι, αλλά το μόνο σίγουρο ότι θα ασχολούμαι με τη μουσική. Ακόμα θα τραγουδάω. Και πια, μια που μας λες να τραγουδάς, δεν μας λες και ένα τραγούδι εδώ πέρα, ένα ρεφρέν να σε ακούσουμε live? Γιατί όχι, αλλά θέλω να μου πεις ή καλλιτέχνη ή τίτλο. Ποιος αρέσει? Δεν θα σου πω, εσύ θα αφήσω εσένα, θα το αφήσω πάνω σου. Ωραία, οπότε αφού σου είπα πριν για το Σταμάτη, να πω ένα Σταμάτη Γονίδη. Είμαστε όλοι αυτιά. Για όσους μας ακούνε. Μια πολύ ωραία παλάντα, λίγο παλιά βέβαια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς μπορέσες και σβήσες όλα τα όνειρά μου, πώς μπορέσες και έκανες κομμάτια την καρδιά μου, πώς μπορέσες και σβήσες όλα τα όνειρά μου, πώς μπορέσες και έκανες κομμάτια την καρδιά μου, πώς μπόρεσες. Τέλειο κομμάτι. Μιλάμε, έγανε την πιο καλή επιλογή. Άμα άφηνε σε μένα να σε επιλέξω, τι να πω. Ναι. Την πιο καλή επιλογή. Είναι κάτι, εκεί είμαι που λένε καλλιτεχνικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ερωτικά τραγούδια και θεωρώ τον εαυτό μου ερωτικό τραγουδιστή περισσότερο. Και σου πάει. Αλλά βέβαια μου πάει. Αυτό και Πάριος, λέω πολύ Πάριο και Αντώνη Βαρδί, έτσι τους πιο ερωτικούς τραγουδιστές. Βέβαια εννοείται και στα live, εννοείται θα πεις και τα χορευτικά και τα τσετέλια και τις ρούμπες. Θέλει ο κόσμος να ξεσπάσει και να χορέψει και να περάσει όμορφα. Πριν σε πάω για να κλείσουμε, για να δούμε πού εμφανίζεσαι και τα σχετικά, να σε πάω σε ερωτήσεις ακροατών τώρα, γιατί πραγματικά έχουμε και ερωτήσεις τέτοιες. Η Γογό λοιπόν από την Ιταλία, γιατί μας ακούνε από παντού όπως έχουμε πει, μια που είμαστε K-Den Radio, θέλει να μάθει αν έχεις κάνει κάτι τρελό στη ζωή σου. Τρελό? Να φανταστώ σε γενικό επίπεδο τρελό, όχι όσον αφορά τη μουσική. Ναι, γενικά φαντάζομαι θέλει να μάθει. Ναι, να σκεφτώ. Τρελό, κάτι ιδιαίτερα τρελό δεν έχω κάνει, έτσι σε να το θυμάμαι έντονα. Το μόνο που θυμάμαι, πάλι στη μουσική θα πάω, ναι, ότι μικρός με ένα φίλο είχαμε πάει από την Καλαμάτα έως περίπου εκεί που είναι η Πύλος, με ένα μηχανάκι πενιντάρι και ένα ψιλοβρέχι, που για να δούμε το Σταμάτη Γονίδη που ήταν εκεί και κάναμε αυτή την απόσταση που είναι πολύ δύσκολο, όποιος ξέρει από εδώ, να πας με μηχανάκι εκεί, συνήθως πας με αυτοκίνητο, είναι μια μισή ώρα απόσταση, έτσι, και δυσκολευτήκαμε. Για μένα ήταν κάτι τρελό, έτσι, να ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα να πάμε στη Πύλο, 17 χρονών παιδιά, για την αγάπη μας για το Σταμάτη. Ο Μανώλης τώρα, από την άλλη, και κυρίως από την Αθήνα, θέλει να μάθει ποια ήταν η έκπληξη που σου κάνανε οι φίλοι σου. Τι, από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα, την πιο μεγάλη έκπληξη, αυτή που σου έκανε εντύπωση, θέλει να μάθει. Α, η έκπληξη που... μια οποιαδήποτε έκπληξη μου κάνανε κάποιος φίλος. Ναι, που δηλαδή σε εντυπωσίασε. Α, ναι, ναι. Αυτή που θυμάμαι πιο έντονα είναι η πρώτη φορά που
δούλεψα σε μπουζούκια και δεν το ήξερα. Είχαμε κλείσει πρώτο τραπέζι, 10 άτομα από κάτω και μου δίνανε έτσι κουράγιο, με χειροκροτούσαν και όντως ήταν το πιο ωραίο δώρο και η καλύτερη έκπληξη που μπορούσαν να μου κάνουν. Ο φίλος τώρα ο Γιάννης από την Αυστραλία. Ήδη έχουμε πιάσει όλες τις χώρες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα παιδιά. Όλες οι Ηπείρους, ναι, έτσι. Θέλει να μάθει ποιο ήταν το πιο καλύτερό σου ταξίδι. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι δεν έχω και ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό, όπως σου είπα, αλλά πάλι θα σου πω ότι το καλύτερό μου ταξίδι ήταν στη Γρανάδα, στην Ισπανία, που πήγα για τον γάμο του αδερφού μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ γιατί είναι μια γραφική, έτσι, πόλη με εύκρατο κλίμα έτσι που μοιάζει με το δικό μας και όπως σου είπα θα μπορούσα να μείνω άνετα εκεί. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλές και έχω κάνει μία μικρή επιλογή όσον αφορά στις ερωτήσεις των ακροατών μας. Είναι από το φίλο μας Τάσο που θέλει να μάθει πότε θα βγάλεις το καινούριο σου τραγούδι. Γιατί τώρα ακούει το «Κι αν σου λείπω» και πραγματικά όπως γράφει του αρέσει πάρα πολύ. Θέλει να μάθει πότε θα έρθει το επόμενο. Στο μυαλό μου έχω 2 κομμάτια. Το ένα είναι χορευτικό, το άλλο είναι μπαλάκα. Σκέφτομαι περισσότερο προς την μπαλάντα αφού μου αρέσουν πιο πολύ τα ερωτικά τραγούδια. Το επόμενο κομμάτι εκεί γύρω στα Χριστούγεννα λέω να το κυκλοφορήσω πάλι από την ίδια εταιρεία και να σας πω το τίτλο, λέγεται «Πώς γίνεται αυτό». Είναι πάλι μια ερωτική μπαλάντα. Πιστεύω θα αρέσει γιατί το έχω βάλει έτσι και στους δικούς μου και στους φίλους μου και έχουν εντυπωσιαστεί και από το στίχο και από τη μελωδία. Οπότε θα περιμένουμε εμείς με ανυπομονησία μέχρι τα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι θα είναι δώρο Χριστουγέννων. Αυτό νομίζω θα πάνε να μας κάνεις όλες. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές μας και τα παιδιά για τα μηνύματά τους και πραγματικά μας εντυπωσιάζουν κάθε φορά εδώ στο Ασπίδα Ράδιο. Και τώρα θέλουμε να μάθουμε από σένα κανονικά ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, τι περιμένουμε από τον Παναγιώτη. Σχέδια, σίγουρα έχω στόχο να προωθώ τα κομμάτια μου και να με γνωρίσει ο κόσμος σαν τραγουδιστή όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό έχω στόχο κυρίως και πιστεύω όταν σιγά σιγά θα ακούγεται όλο ένα κάποιο κομμάτι θα έρθουν και κάποιες προτάσεις που ήδη υπάρχουν για να τραγουδήσω έτσι και σε άλλο κοινό πέρα από το τοπικό εδώ της πόλης μου της Καλαμάτας, να ανέβω στην Αθήνα σε κάποιο μαγαζί, να πιάσω δουλειά να τραγουδήσω. Αυτό είναι δεύτερος στόχος. Δηλαδή, 2 στόχοι είναι να προωθήσω τα τραγούδια μου και κάποια στιγμή να ανέβω στην Αθήνα να τραγουδήσω. Τέλεια. Και εύχομαι οι στόχοι σου να γίνουν πραγματικότητα και να τους πετύχεις. Να είστε καλά. Πιστεύω με δουλειά και υπομονή, επιμονή να γίνει, να τους πετύχω. Για τώρα συμπλήρωσέ μου τη φράση. Ο Παναγιώτης είναι... Ο Παναγιώτης είναι ευαίσθητος. Αυτό θα έλεγα πρώτο. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η αλήθεια. Αυτό μου βγάζει και εμένα. Δεν ξέρω, Παναγιώτη. Ίσως είσαι στο ερωτικό κομμάτι που βγαίνει αυτή η ευαισθησία. Ναι, έτσι είναι και οι δικοί μου άνθρωποι μου το επισημαίνουν, μου λένε εντάξει μην είσαι τόσο ευαίσθητος, μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι κάποια γνωρίσματα του εαυτού μας που δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε τόσο εύκολα, αλλά ίσως και αυτό να είναι η πηγή της δημιουργίας μου, ίσως να είναι και αυτό, οπότε δεν πρέπει να το διώξω τελείως. Σωστά. Αλλιώς πώς θα μπορούσες να γράφεις τραγούδια και στίχους και μουσική, άμα δεν έχεις αυτή την ευαισθησία. Ακριβώς, ακριβώς. Ένας καλλιτέχνης δεν γίνεται να μην είναι ευαίσθητος. Είναι οξύμορο. Τώρα, οι ακροατές μας, πού μπορούν να βρουν τον Παναγιώτη? Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είμαι στην Καλαμάτα, σε διάφορα μαγαζιά της πόλης. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε τα χειμερινά, οπότε δεν μπορώ να πω κάποιο όνομα ακόμα, γιατί δεν είναι στάνταρ.
Αλλά το σίγουρο είναι ότι όποιος έρθει στην Καλαμάτα ή μας ακούει από Καλαμάτα, ότι σίγουρα θα δει κάποια φίσα, κάποια ανάρτηση στο Facebook που θα βρίσκομαι το χειμώνα. Τώρα, παιδιά, εσείς από τη δικιά σας πλευρά, όσοι θέλετε να παρακολουθείτε τον Παναγιώτη, άνετα μπορείτε να μπείτε στο Facebook, να γράψετε Παναγιώτης Λογιώτης και να δείτε όλη την πορεία του Παναγιώτη. Εκτός από αυτό, αν Και θυμάμαι να κάνουμε καλά... και μια κοινοποίηση θα μου άρεσε, Αλεξάνδρα. Αν θυμάμαι καλά, Παναγιώτη, έχεις και τη μουσική σελίδα. Δεν κάνω λάθος. Ναι, έχω και τη σελίδα μου την προσωπική. Οπότε μπείτε, παρακολουθήστε τον, κάντε subscribe στο κανάλι του στο YouTube, γιατί υπάρχει και στο YouTube μπορείτε να ακούσετε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό όλα τα τραγούδια και να δείτε την πορεία του Παναγιώτη. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε εμείς με γεμάτη χαρά και αγωνία το νέο του τραγούδι που θα, όπως είπε και ο ίδιος, θα έρθει τα Χριστούγεννα. Εγώ από τη μεριά μου να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήταν σήμερα κοντά μας και πραγματικά μας έδωσε πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες για τον εαυτό του αλλά και όλη την πορεία που έχει κάνει ως τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και εύχομαι ό,τι Εγώ ευχαριστώ. επιθυμείς να γίνει πραγματικότητα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Εγώ ευχαριστώ που μου έδωσες το βήμα να με μάθει και περισσότερος κόσμος σήμερα. Εμείς θα κλείσουμε με το τραγούδι και αν σου μιλώ και να ευχηθώ σε όλους σας καλά να περνάτε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα το πει και ο Παναγιώτης από την άλλη, δεν ξεχνάμε να χαμογελάμε ακόμα και στα πιο δύσκολα. Ακριβώς. Το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα Μεντόρος έφτασε στο τέλος της. Μαζί μας είχαμε τον Παναγιώτη Λογιώτη, έναν κατεξοχημένο τραγουδιστή, νέο σε ηλικία. Εύχομαι τα όνειρά του να τα κάνει πραγματικότητα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήταν σήμερα στην παρέα του Ospida Radio. Το γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε και πραγματικά γνωρίσαμε και τα τραγούδια του. Να πω σε όλους εσάς, μπείτε, subscribe στο κανάλι του YouTube στο Ospida Radio, παρακολουθήστε όλες τις συνεντεύξεις αλλά και του Παναγιώτη και να σας πω ότι επανερχόμαστε εδώ με περισσότερα πράγματα. Να ευχηθώ σε όλους σας να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.